Καλησπέρα σας, είμαστε Mr. Bright and the Magpie. Είμαι η Magpie και όπως πάντα πίσω από την κάμερα είναι ο Mr. Bright. Καλησπέρα σας. Στην παρέα μας είναι η Ελένη μας. Καλημέρα παιδιά. Σήμερα σας έχουμε φέρει σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Έναν αρχαιολογικό χώρο, το γνωστό άγνωστο νεκροταφείο του Κεραμικού, όπου υποτίθεται ότι είναι ένας αρχαιολογικός χώρος άνω των 40 στρεμάτων, όπου έχουν βρεθεί πολλά και διάφορα. Εκτός από τάφους υπάρχει η συνέχεια του Θυμιστόκλειου τείχους, όπως και το δίπυλο, δηλαδή η πύλη των Αθηνών. Από εδώ όποιος ήθελε έμπαινε δηλαδή στο Άστι, περνώντας βέβαια μέσα από τάφους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα πάμε να τα δούμε φυσικά όλα από κοντά. Ακολουθήστε μας. Και εννοείται πάντα η γάτα που φυλάει κάτι. Τώρα κατευθυνόμαστε προς το τείχος και προς το δίπυλο και γενικά στα κτίρια που υποτίθεται ότι υπήρχαν εντός του κεραμικού, γιατί υπάρχει ο έσω κεραμικός και ο έξω κεραμικός. Τώρα πηγαίνουμε στον έσω κεραμικό. Κοίτα εδώ. Γεωπολιμέρες πάλι, άλλου είδους. Δεν είναι το θαλασσινό που έχουμε δει άπειρες φορές. Αυτό μοιάζει σαν το σημερινό γαρμπίλι. Αυτό ξέρετε που είναι ανακατεμένο το τσιμέντο μαζί με τα χαλίκια. Εμένα έστω μια τέτοια αίσθηση μου δίνει. Αλλά υπάρχει ένα άλλο πολύ πιο παράξενο το οποίο δεν το έχουμε δει πουθενά. Τι λες τώρα? Πάλι ριάκι. Από που περνάγε ποιος ξέρει τι. Διότι ο Ιρυδανός ποταμός δεν έρε εδώ, είναι ακριβώς απέναντι. Τώρα τι έτρεχε από εδώ? 5. Α, καλά. Εντάξει, βλέπετε και όλα. Ενεργειακά τι γίνεται, έτσι. Εάν και εφόσον φυσικά αυτή ήταν η πρωταρχική του θέση. Γιατί θα δούμε αρκετή αλλίωση εδώ πέρα. Δύο κομματάκια από μάλλον κάποιο είδους σκεύος κεραμικό, ταφικό, πρέπει λογικά. Πρέπει να είναι ή από λιχνάρι. Ή από κάποιο ποτηράκι. Πάντως το IMF έχει ξεσαλώσει εδώ πέρα, που σημαίνει ότι και μου έρχεται και μια ζέστη, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνω. Εδώ είναι ένας τάφος, είναι η πλάκα ενός τάφου και είναι επάνω γραμμένα και το όνομα του ανθρώπου. Αλλά βλέπεις, είναι, το έχουν μεταφέρει από αλλού. Καλά, όλα σιγά μην ήταν εδώ το κομμάτι του τάφου. Γεωπολιμέρες που μοιάζει λες και είναι εξωγήινο. Αυτό είναι το παράξενο που δεν το έχουμε δει ποτέ. Τι είναι αυτό? Τι είδος γεωπολιμέρες είναι αυτό? Πορόλιθος δεν είναι. Σαν θαλασσινό αυτά τα σκουλίκια, ξέρετε, που γίνονται σαν γύψος. Αλλά και πάλι, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό? Καλησπέρα και από μένα. Όποιος, παιδιά, έχει την παραμικρή ιδέα από τι υλικό μπορεί να φτιαγμένο αυτό το γεωπολιμέρες, ας μας στείλει στα σχόλια, γιατί δεν βλέπω κάτι γνωστό εγώ. Σαν κάποιο είδου ζώο. Στρογγυλό, worm. Σκουλικοειδές το οποίο έχει πετρώσει. Εμένα δεν μου φαίνεται για βωμό αυτό. Υποτίθεται ότι είναι κομμάτι από βωμό. Εμένα μου φαίνεται για σαρκοφάγο. Αν και εφόσον σχημάτιζε κάτι τέτοιο, έτσι. Μικρό ιερό με μαρμάρινο βωμό παρά την ιερά πύλη. Εάν αυτό είναι βωμός, δεν ξέρω. Πάθος. Εντός των τειχών, κεραμικός, ο έσω κεραμικός δηλαδή. Των τειχών. Να. Μάλιστα. Τώρα ποιον τειχών? Εγώ βλέπω σκόρπια, αρχαία κτίσματα, μικρά, που με παραπέμπουν σε τάφους. Τώρα... Εδώ το συγκεκριμένο μέρος είναι πολύ πιο παλαιό και εδώ πέρα κάτι έχει, παιδιά.
Πώς το νιώθεις δηλαδή? Είδα δύο σκιές άσπρες να πηγαίνουν έτσι. Ναι. Σαν να βγαίνει η μία από τον τοίχο και να περιφέρεται στο άλλο και το EMF ανταποκρίνεται και εκεί πέρα αφού. Εδώ πέρα το είδα. Από εδώ. Τι σκιές και εκεί πέρα. Του Λουμπούκι. 100 διαφορετικές εποχές, έτσι. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Ναι, είναι αχταρμάς, δεν είναι. Και εδώ λένε ότι είναι τείχος, έτσι. Ας κάνουμε ένα session με spirit να δούμε αν θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Υπάρχουν οντότητες, αρχές που έχουν παραμείνει εδώ? Γιατί εμένα μου το βγάζει full. Υπάρχουν αρχές οντότητες εδώ? Ναι. Έχουν σχέση με κάτι κυκλικό, περιφέρονται κυκλικά, υπάρχει κάποια ενέργεια που τις κρατάει και όλα γυρνάνε κυκλικά εδώ μέσα? Ψάξτε. Υπάρχει κάποιο είδους μαγεία η οποία περιστρέφεται κυκλικά εδώ μέσα? Φαίνεται. Είπε φαίνεται. Φαίνεται. Η μαγεία αυτή σχετίζεται με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας? Τελείως. Υπάρχουν κομματάκια αρχαίας μαγείας ή αρχαίες κατάρες εντός της Εκκλησίας? Ναι. Θα τρελαθώ. Θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί κάνω τις συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά όπως βλέπετε είναι άμεσες οι απαντήσεις. Να ρωτήσουμε το εξής: αν εδώ πέρα που βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο μέρος περιφέρεται κάποια αρχαία οντότητα που δεν θέλει να ησυχάσει ουσιαστικά? Ναι. Μας απαντάει ξεκάθαρα. Υπήρχε εδώ κάποιος άρχοντας ο οποίος έριξε αυτήν τη μαγεία εδώ που καταράστηκε, ας πούμε, αυτό το μέρος? Ναι. Είπε ναι και κάτι άλλο. Τι είναι εδώ? Τι είναι εδώ που είμαστε? Πάντως εδώ έχει ένα τεράστιο πηγάδι, αρκετά βαθύ. Σελένη, ήρθε εντελώς έτσι νοητά ότι αυτό υποτίθεται ότι είναι το πηγάδι των ψυχών, αλλά ας ρωτήσουμε και μία μέσω του spirit. Ήταν όντως εδώ αυτό το πηγάδι των ψυχών? Ναι, ήταν, νομίζω, κάτι τέτοιο. Ήτανε. Ήταν. Εγώ έχω έτσι ζαλάδα και έχω αποπροσανατολιστεί εντελώς. Ξέρεις τι έτσι αντιλαμβάνομαι, ότι προσπαθώ να χαθώ στο χρόνο, έτσι. Αλλά κάτι με επαναφέρει, αλλά και ξαναχάνομαι πάλι. Θα κάνω μια πιο λογική προσέγγιση για το χώρο, ο οποίος βέβαια είναι τόσο ανακατεμένα τα πάντα που δεν μπορείς να βγάλεις κανένα απολύτως ασφαλές συμπέρασμα. Βλέπουμε ένα σωρό από διαφορετικές πέτρες και γεωπολιμεροί, τα οποία δεν γνωρίζουμε καν σε ποια εποχή ανήκει το καθένα. Αυτοί που πήγαν να συνθέσουν και καλά το Θεμιστόκλειο τείχος είναι μια σειρά από πέτρες τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη, εντελώς διαφορετικής εποχής. Δεν καταλαβαίνουμε τι ρόλο μπορεί να έπαιξε ένα τείχος το οποίο είναι κολλητά με το νεκροταφείο. Στο μεταξύ, από τη στιγμή που μπήκα μέσα, το στομάχι μου έχει σφιχτεί απίστευτα. Που σημαίνει ότι η ενέργεια εδώ δεν είναι καλή καθόλου. Ναι, άναρχα δομημένες οι πέτρες και έτσι δεν μας δίνουν ένα συγκεκριμένο νόημα. Αλλιώς θα έπρεπε να είναι. Είναι ένας αχταρμάς. Ακριβώς από πίσω μου και στη συνέχεια και μπροστά μου υποτίθεται ότι πέρναγε ο ποταμός Ιριδανός. Τι περίεργο, έτσι. Πέρναγε και μέσα από τις πύλες, από το δίπυλο που λένε, που ήταν η κύρια είσοδος των Αθηνών. Πέρναγε ο ποταμός. Οπότε όταν φούσκωνε ο ποταμός, που είναι πολύ λογικό να φουσκώνει, αποκόπτεται έτσι μια ολόκληρη πόλη, η Αθήνα, και ψοφάγαν όλοι, υποτίθεται, της πείνας, έτσι. Πολύ λογικό. Πολύ λογικό να είναι ακριβώς δίπλα από το ποταμό η πύλη των Αθηνών. Τα συμπεράσματα πάντα δικά σας. Θα σας δείξω όμως και κάτι άλλο ακόμη πιο περίεργο. Το δίπυλο, και αυτό είναι το μέσα από το δίπυλο, που είχε ένα πράγμα σαν μεγάλη στοά, τέλος πάντων, όπου προφανώς ήταν και μαζεμένοι κάποιοι μικροπολιτές. Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως, γιατί είχε ένα πράγμα σαν μοσαϊκό πάλι με τα θαλασσινά τα βότσαλα. Όλα πετάρια. Ναι. Oh, και εμένα, κοίτα. Χαμός. Έχει πολύ ρεύμα εδώ μάλλον. Ναι, ναι. Έχει πάρα πολύ ρεύμα εδώ. Εμένα αυτό μου βγάζει ναός εδώ, έτσι.
Μπορεί να ήταν και να ίσκονται. Με κίονες. Τι υποτίθεται ότι το λένε αυτό το χώρο? Το Πομπίον. Εδώ πάντως γίνεται χαμός. Όχι, σου λέω ότι μπορεί να ήταν και χώρος συνάθρησης. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Πολύ πιθανό να ήταν και ρωμαϊκό. Αλλά εμένα οι πέτρες μου φαίνεται πολύ προγενέστερες από Ρωμαίους. Κοιτάξτε εδώ. Τεράστιες πέτρες. Κοίτα. Κοίτα εδώ όμως τι γίνεται. Για του λόγου το αληθές. Έχουμε μπει στον χώρο τον οποίο λέγεται ότι είναι το Πομπίον, που γίνονταν συναθρήσεις εδώ. Για κάποιο περίεργο λόγο νιώθω πιο ανάλαφρος τώρα. Το στομάχι μου δεν είναι τόσο πιεσμένος όταν ήμασταν στους τάφους πιο πέρα. Απίστευτο. Όταν πηγαίνω κοντά στις κολόνες χτυπάει. Πάντως εδώ έχει ενέργεια πάλι. Ορίστε και μόνο του να τα αφήσω. Κοίτα εδώ τι κάνει. Πάλι. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Και όπως βλέπετε δεν υπάρχουν ούτε καλώδια, ούτε κάτι να περνάει, ούτε φως για να φωτίζονται. Δεν υπάρχει τίποτε. Εκτός αν έχει καλώδια μέσα στο μάρμαρο, τι να πω. Γενικά εδώ πέρα οι ενέργειες έχουν μπλεχτεί, γιατί είναι ανακατωμένα. Τα έχουν πάρει από τη μία μεριά, τα έχουν πάει στην άλλη και αυτό μας αποσυντονίζει πλήρως. Μέρος τι? Ναι, ναι. Από τη γούρνα έτσι, που έτρεχε κάποιο υγρό. Και είναι ξεκάρφωτο εδώ έτσι, ένα κομμάτι μόνο. Εμένα ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ότι το ελληνικό κράτος έχει δώσει άδεια να χτιστούν σπίτια και να παραμείνουν κιόλα. Ακριβώς από πάνω από το νεκροταφείο εδώ του κεραμικού. Κανονικά θα πρέπει να έχουν γκρεμιστεί και να γίνει η ανασκαφή όπως πρέπει. Και όχι μόνο δεν έχουν γκρεμιστεί, αλλά από ό,τι βλέπουμε τα συντηρούν. Κοιτάξτε πόσο καινούρια φαίνεται αυτή η τριόροφη οικία. Η Αγία Τριάδα, η εκκλησία. Είναι ολοφάνερο ότι έχει χτιστεί επάνω σε κάποιο είδους μεγάλο ταφικό μνημείο. Βλέπουμε τα αρχαία. Εμένα για κάποιο λόγο μου κάνει ότι ίσως ήταν κάποιος τεράστιος θολωτός τάφος. Και είναι από πάνω η εκκλησία. Τώρα αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το να χτίζονται ναοί επάνω σε τάφους, πάνω σε ναούς. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λόγος συγκεκριμένος που γίνεται αυτό. Ίσως για θέμα ενέργειας, ίσως για θέμα του ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος κρυφός χώρος από κάτω. Να υπάρχει κάποια καταπακτή που να οδηγεί στον κυρίω τάφο. Ότι ίσως χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Εμένα φυσικά είναι η άποψή μου αυτή, έτσι, δεν το δένεται. Απλά, σαν σκεπτόμενος άνθρωπος, μου γεννιούνται κάποια ερωτήματα και τα μοιράζουμε μαζί σας. Πόσες ψυχές θα έχει απάνω η σικιά, ε? Ναι. Εντάξει. Άντε για. Σκέψου το βράδυ τι θα γίνεται εδώ. Δεν σας κάνω πλάκα. Το μέρος αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και απορώ πώς αφήνουν τον κόσμο να μπαίνει εδώ. Και εννοώ επικίνδυνο για πολλούς και διαφόρους λόγους, κυρίως μεταφυσικούς. Και εννοείται ότι θα το λάβουμε υπόψη, διότι είναι και μεταφυσικό το κανάλι μας. Εδώ υποτίθεται ότι έχουν θάψει τους λακεδαιμόνιους. Παιδιά, λοιπόν, να πω κάτι που δεν παρατηρήσατε. Ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ, το τετράγωνο κατασκεύασμα, υποτίθεται ότι ήταν ο τάφος των λακεδαιμονίων ή τέλος πάντων κάποιο ταφικό μνημείο. Δεν ξέρουμε τι. Οι πετρούλες που έχουν βάλει εδώ, γύρω-γύρω, δεν είναι από τότε. Τις έχουν τοποθετήσει και έχουν φτιάξει έναν κύκλο, ο οποίος είναι ακριβώς απέναντι από την εκκλησία. Και τώρα θα μου πείτε που κολλάει όλο αυτό. Θα σας εξηγήσω πιο μετά. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κύκλος αυτός είναι σχηματισμένος μετέπειτα και υπάρχει σίγουρα κάποιος λόγος που είναι σχηματισμένος. Γνώμη μου πάντα, έτσι. Όσο πηγαίνουμε κοντά στην εκκλησία, κοίτα εδώ. Τώρα κατευθυνόμαστε στο μέρος με τους υποτίθεται τάφους τους δημόσιους. Κατ' εμέ, όπως το νιώθω και την προηγούμενη φορά που είχα έλθει εδώ πέρα μόνη μου, θεωρώ ότι είναι το χειρότερο σημείο. Εγώ εκεί μέσα χάθηκα. Ένιωσα ότι πέρασα από κάποια πύλη. Να τη πύλη που λέγαμε, το δίπυλο. Θα σας εξηγήσω πιο μετά.
και ότι βρέθηκα σε μια άλλη διάσταση όπου όλα ήταν ρευστά. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Ελάτε να δείτε. Βλέπεις ότι έχουν βάλει καινούργιες πτέρυγες εδώ. Πρόσεξε, είναι και με συρματόπλευμα. Το βλέπεις ότι είναι διαχωρισμένοι και με συρματόπλευμα. Έχουν να κρύψουν πάρα πολλά. Τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι. Τι δεν καταλαβαίνει. Έτσι. Εάν και εφόσον πάντα είναι εκκλησία αυτό που βλέπουμε. Το τμήμα εδώ του νεκροταφείου υποτίθεται ότι επεκτείνεται μέχρι και την Ακαδημία Πλάτωνος και μάλιστα από εδώ πέρναγε και τερμάτιζε η Ιερά Οδός, η οποία συνέδεε την Αθήνα ουσιαστικά με την Ελευσίνα. Βέβαια, τώρα γεννάται ένα άλλο ερώτημα πάλι για το δίπυλο, την κυρίως πύλη δηλαδή των Αθηνών. Έπρεπε δηλαδή κάποιος άνθρωπος που ερχόταν στην Αθήνα να περάσει μέσα από ένα πέραντο νεκροταφείο για να μπει εντός του άστη. Δεν ξέρω, εμένα να δεν μου βγάζει ιδιαίτερο νόημα. Θεωρώ ότι ναι, όντως υπήρχε η πύλη, αλλά ότι ίσως ήταν κάποιο είδους μεταφυσικής πύλης. Εάν και εφόσον εδώ πάλι μένανε ζωντανοί και δεν ήταν απλά ένα τεράστιο νεκροταφείο, από όπου έμπαιναν μέσω της πύλης, σε άλλη διάσταση, τελούνταν εδώ τα μυστήρια, οι ταφικές ιεροπραξίες, θάβανε τους ανθρώπους τους και ξαναγύριζαν πάλι πίσω μέσω της πύλης αυτής. Ό,τι θέλετε πιστεύετε πάντα, αλλά το ότι με το που μπαίνουμε εδώ σε αυτό το χώρο νιώθουμε εντελώς αλλού για αλλού και ότι μπαίνουμε μέσα σε μια ρευστή πραγματικότητα, εμένα μου χτυπάει καμπανάκια. Φυσικά πάντοτε από μεταφυσικής άποψης, έτσι. Όποιος ενδιαφέρεται και όποιον τον απασχολούν τέτοιου είδους ζητήματα. Τώρα, από την πρώτη επίσκεψη που είχα εδώ, όπως σας είπα, όπου είχα έλθει μόνη μου, πήγα και εντός του μουσείου, είδα κάποια πράγματα. Μπορώ να πω ότι έφυγα με περισσότερα ερωτηματικά. Αυτό βέβαια που με ξεπέρασε ήταν ένα σαν όνειρο όραμα που είδα το βράδυ, ότι είχα έλθει πάλι εδώ στον χώρο, όπου ήταν όλα γκρίζα, εντελώς γκρίζα. Δεν υπήρχε ούτε μυρωδιά, ούτε ήχος, ούτε οξυγόνο. Ήταν ένα πράγμα γκρίζο και φλατ. Και όπως κοιτάω γύρω μου, ξαφνικά εμφανίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι εποχής, με χλαμίδες και τα λοιπά, άντρες γυναίκες, οι οποίοι έρχονταν σιγά σιγά κοντά μου και μου άπλωναν έτσι τα χέρια τους. Και το μόνο που ακουγόταν από όλη αυτή τη σιωπή ήταν βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Δηλαδή, λες και θα τους βοήθαγα, κάτι ζητάγαν από μένα. Φυσικά, εγώ είχα φρικάρει τελείως, έδιωχνα τα χέρια τους από πάνω μου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι έχω βρεθεί στον Άδη, έχω μπερδευτεί σε έναν χώρο χρόνο, ας πούμε. Για να μπορέσω να ξεφύγω από όλο αυτό, άρχισα και γέλαγα τόσο δυνατά που κόντευα να βγάλω τα πλεμόνια μου από το στόμα μου. Και κάπως έτσι τελείωσε το όνειρο όραμα. Φυσικά για να συνέλθω στο κρεβάτι μου, μου πήρε αρκετά λεπτά. Τι να πω, εγώ το παραπέμπω αυτό, γιατί μου φάνηκε ότι είχε πάρα πολύ σημασία. Και θα μπορούσα να το συνδέσω και με αυτά που είδα στο μουσείο. Θα πάμε βέβαια να το επισκεφθούμε σε λίγο. Εντός του μουσείου υπάρχουν πολλά κτερίσματα, τα οποία έχουν βρεθεί υποτίθεται εδώ μέσα στους τάφους. Και κάποια μου κάνανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι ήταν σαν κουκλάκια βουντού, με κάποια ελάσματα, δηλαδή κάποιες επιγραφές, με λόγια μαγικά, παύλα κατάρες. Πολλές φορές αυτό γινότανε. Μην νομίζετε ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν είχαν τις κατάρες και τις μαγείες. Φυσικά και γινόταν. Και πολλές φορές τα βάζανε και στους τάφους, έτσι ώστε να μην βεβηλωθούν. Δηλαδή τα βάζαν σαν προστασία για τον θανόντα. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση μια ιστορία ενός φίλου μας, πολύ μεγάλου βέβαια στην ηλικία, όπου κάπου τη δεκαετία του 60, μαζί με έναν άλλο φίλο του, δουλεύανε σε οικοδομές. Κάπου εδώ ήταν κάποιοι φίλοι του, οι οποίοι θέλαν να ανοίξουν μάλλον μαγαζί και θέλαν να το χτίσουν τέλος πάντων. Κάνανε την διάνοιξη για τα θεμέλια και σκάβοντας, βρήκαν τρεις τάφους αρχαίους. Οπότε τα παιδιά, επειδή δεν γνώριζαν, ήταν και νεαρά τότε στην ηλικία, κάλεσαν την αρχαιολογία. Ήρθαν οι αρχαιολόγοι, βάλαν τα παιδιά να ανοίξουν τους τάφους. Όταν τα παιδιά άνοιξαν τους τάφους, οι αρχαιολόγοι εξαφανίστηκαν. Είχαν φοβηθεί πάρα πολύ για κάποιο λόγο που δεν τους είπαν ποτέ. Βάλαν τα ίδια τα παιδιά να ανοίξουν τους τάφους, να βγάλουν το περιεχόμενο και μετά ήρθαν οι αρχαιολόγοι και τα πήρανε. Φοβόντουσαν την κατάρα του τάφου.
Ποιος ξέρει τι φοβήθηκαν. Αυτά που υπάρχουν στο μουσείο, εμένα μου κάνουν πάρα πολύ εντύπωση. Οπότε μπήκα στην διαδικασία να κάνω διαλογισμό. Είδα ότι υπήρχαν και άλλες τέτοιες κατάρες, μαγείες, εντός εδώ των τάφων, ότι υπήρξε κάποιος μεγάλος άρχοντας, μάλλον στα μετέπειτα χρόνια, κάτι σαν μάγος, μπορεί και παπάς παλαιοχριστιανικής εποχής, ο οποίος κάτι έκανε εδώ, ουσιαστικά έριξε μια μεγάλη σαν κατάρα μαγεία, η οποία επεκτείνεται μέχρι και την Αθήνα. Ουσιαστικά έχει εγκλωβίσει σε έναν περίεργο χώρο χρόνο όλες αυτές εδώ τις ψυχές που υπήρχαν ανά τους αιώνες και γενικά ό,τι υπάρχει στο κέντρο να είναι σε ένα άλλο πεδίο και να κινούνται έτσι κυκλικά. Είδατε και τον κύκλο πιο πριν. Υπάρχει κύκλος ακριβώς στο κέντρο του μουσείου, στον οποίο σε αναγκάζουν να μπεις και να κινηθείς μέσα στον κύκλο για να πας να δεις τις άλλες αίθουσες. Αυτό και μόνο του εμένα μου κάνει κάτι σαν μύηση. Επίσης είμαι σίγουρη ότι έχουν βρεθεί και άλλα τέτοια από τις κατάρες. Κάποια πράγματα από όλα αυτά που είδα μας τα επιβεβαίωσε και πιο πριν το Spirit Box, γι' αυτό σας έλεγα, θα σας εξηγήσω μετά. Δεν ξέρω, είναι πολύ παράξενα τα πράγματα. Τι να πω, αν όντως έχει πέσει τέτοιου είδους κακή ενέργεια και δημιουργεί αυτό το vortex, το κυκλικό, ή επηρεάζει ακόμα και τις ζωές τις δικές μας σε ένα άλλο επίπεδο και ουσιαστικά ελεγχόμαστε όλοι από αυτόν τον άρχοντα. Γράψτε μας στα σχόλια εννοείται τις απόψεις σας. Εάν κάποιος που μένει ίσως εδώ γύρω τριγύρω έχει δει κάτι παράξενο. Εγώ έχω σοκαριστεί εδώ πέρα. Παίζει να είναι το πιο σκοτεινό μέρος από όλα όσα έχουμε επισκεφθεί. Φυσικά ο καθένας μπορεί να πιστέψει ό,τι θέλει. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα λόγο να πω ψέματα. Λέω τις εμπειρίες μου. Όποιος θέλει τις δέχεται, όποιος δεν θέλει δεν τις δέχεται και πάντοτε τροφή για σκέψη. Όπως βλέπετε είμαστε απέναντι από την Αγία Τριάδα. Έχω ένα λίμα εδώ, το οποίο αναφέρεται στον κεραμικό. Θα σας διαβάσω χαρακτηριστικά. Μνημεία που η ίδια η πόλη έστησε για τα πιο επιφανή της τέκνα. Εκεί υπήρχαν οι τάφοι του Θρασιβούλου, του Περικλή, του Χαβρία, του Κλισθένη, του Αρμοδίου και του Αριστογείτονα, καθώς και πολλοί άλλοι. Σε αυτό το χώρο πρέπει να βρισκόταν και το δημόσιο σήμα, όπως σχηματίζονταν τύμβοι από τις κοινές ταφές των Πεσόντων για τη σωτηρία της πατρίδας. Και στο σημείο αυτό, βέβαια, θα εκφωνήθηκε από τον Περικλή ο επιτάφιος λόγος για τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού Πολέμου. Από όλους λοιπόν τους τάφους αυτούς, δύο μνημεία λυσόζονται. Το Λακεδαιμονίων και το μνημείο του Αγνώστου Νεκρού, που όλος τυχαίως είναι μπροστά από την Αγία Τριάδα. Ένας συλλογικά σκεπτόμενος τι θα πει, μήπως η Αγία Τριάδα έχει χτιστεί ακριβώς πάνω από τους τάφους των μεγάλων Ελλήνων αυτών όπως του Περικλή, του Θρασιβούλου κτλ. Που αναφέραμε πριν. Και αφού το ήξεραν, γιατί έκτισαν την Αγία Τριάδα πάνω από αυτούς τους τάφους, αφού ήξεραν που ήταν ο τάφος του Περικλή όπως λένε, και για ποιο λόγο έχουν βάλει σειρματοπλέγματα, λες και είναι στρατιωτική βάση, για ποιο λόγο είναι μονίμως κλειστή η Αγία Τριάδα. Όποιος πιστεύει ότι αυτή η εκκλησία είναι απλά μια εκκλησία και τίποτα παραπάνω, για μένα ασφάλει. Ο καθένας σας πιστέψει ό,τι θέλει βέβαια. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουμε τα μάτια μας. Υπάρχει ενέργεια απίστευτη εδώ. Και όπως σας είπε η Miss Magpie, είναι από τις χειρότερες που έχουμε επισκεφτεί και συμφωνώ. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν κρύψει πάρα πολλά. Έχουν ανακατέψει τα πάντα, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ό,τι μας έχουν πει δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Απλά αμφισβητώ αυτά που διαβάζω. Και βάσει αυτών που βλέπουμε, για μένα τεκμηριώνονται. Εσείς πιστέψτε ό,τι θέλετε. Και ένας τάφος χτισμένος με γεωπολιμερή. Κοιτάξτε εδώ κατασκευή. Δεν περισσεύει τίποτα. Θυμίζει κάστρο Άμφισσας, θυμίζει Κούσκο στη Νότια Αμερική. Απίστευτη κατασκευή. Κοιτάξτε τεχνοτροπία. Όλα αυτά είναι μαζεμένα μνήματα και κάποιες επιτύμβιες στήλες και κάποιοι μαρμάρινοι τάφοι. Φυσικά εδώ όλο το μέρος προφανώς έχει χρησιμοποιηθεί και από παλαιοχριστιανούς οι οποίοι σίγουρα θάβανε τους θανόντες τους, εκτός δηλαδή από τους αρχαίους Έλληνες. Πολύ ανακάτεμα παιδιά, πολύ.
δεν μπορείς να μπεις. Από εκεί μόνο βγαίνεις. Και από εδώ μόνο μπαίνεις. Έχει και τα βελάκια. Να το και το κυκλικό. Εδώ πέρα. Κοντά με τον τάδο. Εδώ ξεκινάνε τα κτερίσματα, τα ταφικά δηλαδή, αντικείμενα που έχουν βρεθεί από τα πιο παλιά και πηγαίνοντας προς τα έξω, πηγαίνουμε στα πιο πρόσφατα. Κουκλάκι του βουντού με την κατάρα που έλεγα πριν, με τα μαγικά λόγια. Ποιος ξέρει και πόσο άλλο θα έχει. Αυτό και το άλλο είναι αυτό. Και η αστράγαλη που βρέθηκε πάλι σε τάφο για την μαντική τέχνη. Και εννοείται ότι περνάς από όλες τις μαγείες και τις κατάρες για να βγεις έξω, αναγκαστικά. Αν δεν είναι τώρα αυτό, τελετουργικό, μυητικό, πείτε το όπως θέλετε, δεν ξέρω, πραγματικά. Εσείς τι πιστεύετε? Εμείς Μακπάει είπε τη δική της version, να πω και εγώ τη δική μου, έτσι. Γιατί εντάξει, είπαμε, πέραν κυριαρχική λογική λίγο. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι επειδή οι επισκέπτες που εισέρχονταν στο μουσείο κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας ήταν ελεγχόμενοι, ο αριθμός ήταν ελεγχόμενος. Οπότε θα έπρεπε να ακολουθήσουν συγκεκριμένο δρόμο έτσι ώστε να μην συμπέσουν, και θυμάστε πώς ήταν η εποχή εκείνη, έτσι, στα 3 μέτρα κλπ. Αυτό είναι μια άλλη άποψη βεβαίως, έτσι. Άλλο πολύ σημαντικό που αναρωτιέμαι, για ποιον λόγο να είναι σε κοινή θέα κατάρες και μαγείες? Για ποιον λόγο να ανακατεύεται ο κόσμος με τέτοιου είδους ενέργειες? Τα πιστεύετε, δεν τα πιστεύετε, υπάρχουνε, τα είδατε. Δεν είναι πράγματα που βγάζουμε από την κοιλιά μας. Για ποιον λόγο να είναι σε εμφανές σημείο και να τα βλέπει ο καθένας και να περνάει από δίπλα τους? Σας διαβάσω άλλο ένα απόσπασμα από το λήμα που έχω βρει. Ακούστε, η Αγία Τριάς έχει χτιστεί εντός του ταφικού χώρου, πράγμα που ίσως λέει πολλά. Από το μέρος της Ιεράς Οδού, όταν κανείς πλησιάζει τον πλαϊνό τοίχο της εκκλησίας, θα δει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κάτι κόβει η ανέγερση της εκκλησίας στο μέρος εκείνο. Αυτό που είπαμε. Γιατί άραγε την εποχή που κτίστηκε η εκκλησία της Αγίας Τριάδος έπρεπε να ανεγερθεί μέσα στο χώρο που στο κάτω-κάτω ήταν αρχαιολογικός? Τι ήθελε να κρύψει? Πολύ θα ήθελα να επισκεφτώ τα υπόγεια της εκκλησίας. Και εμείς το ίδιο. Αν κανείς σταθεί πίσω από τον πλαϊνό τοίχο της εκκλησίας σε ευθεία γραμμή, ό,τι ακριβώς κάνει η εκκλησία της Αγίας Τριάδος εισβάλλοντας μέσα στον ταφικό χώρο και καλύπτοντας ποιος ξέρει τι, το ίδιο ακριβώς κάνει και η συνέχεια από το άλλο μέρος. Μα καλά, δεν βρέθηκε άλλος χώρος στην αραιοκατοικημένη τότε Αθήνα για να χτιστούν αυτοί οι δύο ναοί παρά στο αρχαίο νεκροταφείο της Αθήνας? Γιατί? Κοιτάξτε τι υπάρχει ακριβώς δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο. Για ευνόητους λόγους δεν μπορούμε να τραβήξουμε όλο το πλάνο. Είναι γνωστό κέντρο διασκέδασης. Υποτίθεται ότι σίγουρα είναι πάνω από κάποιους τάφους και αυτοχτισμένο, κατάμαυρο. Βλέπετε εδώ και τα σύμβολα πάλι με τις δάδες και τα λοιπά. Θα μου πείτε μπορεί να είναι ντεκόρ, αλλά δεν είναι πολύ μακάβριο ντεκόρ? Πολύ μαύρο. Η ψυχαγωγία των νεκρών. Τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Μήπως έχει δίκιο η Ελένη μας? Ήταν μια πολύ περίεργη εμπειρία. Όχι από τις καλύτερες, μπορώ να πω. Όπως και την προηγούμενη φορά που είχα έλθει. Πάλι το ίδιο συνέστημα μου βγάλε. Πάλι νιώθω ότι κάτι με έχει πλακώσει. Για άλλη μια φορά θα πούμε ότι όπου υπάρχει νεκροκαταφείο υπάρχουν τέτοιες ενέργειες που αν μη τι άλλο μόνο την ενέργεια μπορούν να σου ρουφήξουν. Βασικά είναι όλα άγνωστα. Τίποτε δεν μας λένε, μπαίνει ο κόσμος έτσι αμέριμνος μέσα να δει τον χώρο και πιθανότατα φεύγει ρουφηγμένος ενεργειακά. Όποιος έλθει και το δει από κοντά θα καταλάβει τι εννοώ. Υπάρχουν πάρα πολλά σκοτεινά πράγματα τα οποία είναι ανάμεσά μας. Οι περισσότεροι μπορεί να μην το πιστεύετε. Εμείς πλέον όσο περισσότερο ασχολούμαστε σε εισαγωγικά με αυτά, τόσο πιο πολύ τα πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι όλη η κοινωνία βασίζεται σε αυτά. Μεγάλες κουβέντες και δύσκολο να τις αποδείξεις. Συμφωνώ.
Πέρα από αυτό, υπάρχει μία ενέργεια διάχυτη παντού, η οποία είναι άσχημη, λογικό είναι, τάφη είναι, η οποία όμως συνεχίζεται ως και τις μέρες μας να γίνεται χειρότερη. Για να συντηρείται μια τέτοια ενέργεια, συνεχίζονται και γίνονται πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ό,τι θέλετε πιστεύετε πάντοτε. Αυτό ήταν το επεισόδιο για απόψε. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο Telegram, Mr. Bright and the Magpie, όλο ενωμένο, μία φράση. Αυτά λοιπόν από μας και τσαου! Γεια σας!